Κολοσσός Κάστρου και Ασπίδα Σαλάκου έπαιξαν στο γήπεδο Κοσκινού. Ένα αρκετά επεισοδιακό παιχνίδι έγινε που κρίθηκε στο τέλος. Οι τυπικά γηπεδούχοι κέρδισαν με 1-0 στο 90 χάρη σε ένα γκολ που σημείωσε ο Πάτας. Ωστόσο υπάρχουν αρκετά παράπονα για τη διαιτησία του Αντώνη Παπαβασιλείου. Θα δούμε σε λίγο αρκετές φάσεις. Εδώ μόλις στο δεύτερο λεπτό ένα μακρινό σουτ φεύγει μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Εγγλέζου. Ένα σουτ του Χατζησάβα ήταν. Κατέληξε μπάλα out. Βγαίνει και πάλι μπροστά ο Κολοσσός Κάστρο που ήταν αρκετά επιθετικός στο ξεκίνημα. Εδώ το γύρισμα της μπάλας μέσα στην περιοχή. Εύκολη υπόθεση για την άμυνα της Ασπίδας που απομακρύνει την μπάλα. Στο 10ο λεπτό έχουμε φτάσει. Ένα μακρινό σουτ του Πάτα out. Δεν ανησυχεί ο Εγγλέζος. Παραμένει το 0-0. Η Ασπίδα απειλεί για πρώτη φορά στο 18. Εδώ μια σέντρα στην περιοχή. Ο Νίκος Μάχλης κάνει αυτό το γυριστό σουτ. Χωρίς τύχη όμως, ζητάει και κόρνερ. Ο διαιτής όμως δίνει out. Πάντα στο πρώτο ημίχρονο, ο Κολοσσός Κάστρου και πάλι στη συνέχεια μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εδώ το πλασέ διώχνει ο Εγγλέζος, χάνει τη ευκαιρία και υπάρχει και τραυματισμός του τερματοφύλακα της Ασπίδας Αλάκου. Θα σηκωθεί όμως σε λίγο μετά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν και έτσι θα συνεχίσει το παιχνίδι. Εδώ ένα φάουλ, μπάλα κοντράρει πάνω στον Καραβόλια που καταλήγει κόρνερ. Φάουλ για την ομάδα της Ασπίδας, εκτελείται από τον Ιρίνια, διώχνει δύσκολα ο Καστανάκης που έπεσε στη δεξιά του γωνιά και εδώ μια καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους που προσπάθησαν να απειλήσουν. Η Ασπίδα και πάλι μπροστά, μια προσπάθεια από τα αριστερά, γίνεται μια σέντρα σούτ, ο Καραγιάννης εδώ κάνει την προβολή, δεν προλαβαίνει όμως να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ξανά η φάση λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Είναι ο Μάχλης τελικά, ο Καραγιάννης κάνει τη σέντρα σούτ. Εδώ είναι ο Νίκος Μάχλης, ο οποίος κάνει την προβολή, δεν προλαβαίνει όμως, δεν βρίσκει την μπάλα, βρίσκει αέρα και έτσι χάνεται η ευκαιρία. Περνάμε στο δεύτερο ημίχρονο, 53ο λεπτό. Εδώ είναι μια φάση που θα συζητηθεί πάρα πολύ. Ένα μαρκάρισμα στη μεγάλη περιοχή. Αρχικά ο διαιτής δίνει πέναλτι αυτό το μαρκάρισμα στον Πάτα και μετά όμως με υπόδειξη του βοηθού θα πάρει την απόφαση του πίσω. Ξανά εδώ η φάση. Σε αργή κίνηση, μαρκάρισμα στον τηλέμαχο Πάτα που πέφτει στο έδαφος. Ο διαιτής δίνει πέναλτι, ο Αντώνης Παπαβασιλείου. Όμως συμβουλεύτηκε μετά τον βοηθό Τσιγαρά και πήρε πίσω την απόφασή του. Ξανά εδώ η φάση. Μπορείτε να βγάλετε και εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Το μαρκάρισμα πάνω στον Πάτα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το δεξί χέρι του αμυνόμενου είναι πάνω στον Πάτα. Βέβαια, δεν μπορούμε από αυτή την οπτική γωνία να δούμε αν τον τραβάει ή τον ρίχνει. Δεν φαίνεται πάντως με τα πόδια να έχουν κάποια επαφή, να γίνεται κάτι αντικανονικό. Περισσότερο ο Πάτας μπερδεύεται με την μπάλα. Δεν ξέρω αν το δεξί χέρι του αμυνόμενου εδώ της Ασπίδας γκρεμίζει τον Πάτα. Δεν μπορώ να δω από αυτή την οπτική γωνία. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η απόφαση πάρθηκε πίσω από το διαιτή. Νέα προσπάθεια για τον Κολοσσοκάστρο. Εδώ ένα σούτ. Εδώ ζητήθηκε χέρι σε ένα σούτ που γίνεται μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσέξτε εδώ, ζητήθηκε το πέναλτι και πάλι από τον Κολοσσό Κάστρου. Ξανά σε αργή κίνηση, ο διαιτής έδειξε παίζεται. Είναι το αριστερό χέρι του αμυνόμενου εδώ της Ασπίδας ανοιγμένο πάντως. Αν υπάρχει επαφή βεβαίως και είναι πέναλτι, δεν ξέρω αν προλαβαίνει να το τραβήξει, δεν μπορούμε να καταλάβουμε απόλυτα. Όμως φαίνεται ότι ανοίγει το χέρι του και από αυτή την οπτική γωνία φαίνεται ότι αυτό καταλαβαίνουμε τουλάχιστον, ότι η μπάλα πρέπει να βρίσκει το αριστερό του χέρι. Και ξανά η φάση σε αργή κίνηση. Εδώ είχαμε διαμαρτυρίες από πλευράς γηπεδούχων. Άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί κανονικά ο διαιτητής. Εδώ βλέπετε, φωνάζουν οι παίχτες του Κολοσσού Κάστρου. Ανένδοτος ο διαιτητής. Και το παιχνίδι θα συνεχιστεί κανονικά. Τελικά πέναλτι θα δοθεί σε λίγο. Δύο λεπτά μετά, στο 64ο λεπτό. Όταν θα δούμε εδώ τη φάση, θα γίνει ένα μαρκάρισμα πάνω στον Διακαναστάση από τον Χατζικυριάκο. Εδώ είναι η φάση, πέφτει κάτω ο Διακαναστάσης, πέναλτι δίνει εδώ ο Αντώνης Παπαβασιλείου. Αυτή τη φορά ισχύει η αποφασή του, δεν θα αλλάξει. Και ο Κολοσσός Κάστρο έχει την ευκαιρία στο 64 από τα 11 βήματα να ανοίξει το σκορ, κάτι το οποίο όμως δεν θα κάνει, διότι το πέναλτι θα χαθεί. Ο Έλληνας δεν θα μπορέσει να νικήσει τον Εγγλέζο. Ξανά εδώ η φάση. Εδώ γίνεται η φάση αυτή. Διαμαρτυρήθηκε η ομάδα της Ασπίδας για την απόφαση αυτή να δοθεί πέναλτι. Να δούμε λίγο πιο κοντά. Βάζει το πόδι ο παίχτης. Το θέμα είναι όμως αν βρίσκει μπάλα εκεί ή πόδι. Πραγματικά δύσκολη φάση πάλι από τη συγκεκριμένη οπτική γωνία. Δεν φαίνεται πάντως εκ πρώτης όψης να υπάρχει κάτι έτσι το αντικανονικό. Όσες φορές και αν έχουμε δει
το replay, βάζει μεν το πόδιο αμυνόμενο στο δεξί εδώ, αλλά από ό,τι φαίνεται περισσότερο μάλλον προς την μπάλα πάει. Εδώ έχουμε και μια καθυστέρηση για να χτυπηθεί το πέναλτι, υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες, τελικά θα το εκτελέσει ο Έλληνας, αλλά ο Εγγλέζος θα πέσει σωστά προς τη δεξιά του γωνιά και θα κατορθώσει να αποκρούσει και μάλιστα να μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Εδώ βλέπουμε, μπλοκάρει την μπάλα και έτσι χάνει τη ευκαιρία για την ομάδα του Κολοσσού Κάστρου να ανοίξει το σκορ. Τρία λεπτά μετά, στο 67, ενώ ξαναβλέπουμε εμείς το πέναλτι, κυρίες και κύριοι, εκτελεί ο Έλληνας. Σωστά πέφτει ο Εγγλέζος και με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει. Τρία λεπτά μετά, στο 67, αφού δούμε πρώτα εδώ ένα σουτ δίπλα από το κάθετο δοκάρι, καλό σουτ από τον Πάτα. Εδώ έχουμε μια φάση με τον Ίκαρο Τριπολίτη, πρώην παίχτη του Κολοσσού, όπου βρίσκει αντίπαλο. Εδώ θα του δείξει απευθείας κόκκινη κάρτα ο διαιτητής, ο Αντώνης Παπαβασίλειου. Διαμαρτυρίες αυτή τη φορά από πλευράς Ασπίδας. Είχαμε γενικώς πολλές διαμαρτυρίες, πολλές εντάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, πολλά παράπονα για τη διαιτησία. Θα ξαναδούμε εδώ τη φάση με τον Ίκαρο Τριπολίτη, πρώην παίχτη του Κολοσσού Κάστρου, να αποβάλλεται. Είναι το 61ο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ γυρίζει το σώμα του και εδώ θεωρεί ο διαιτητής ότι χτυπάει τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Εδώ ακριβώς. Πάντως βλέπει αλλού ο Ίκαρος Τριπολίτης. Με το χέρι όμως έχει επαφή εδώ με το νούμερο 6 του Κολοσσού Κάστρου. Ο διαιτητής θεώρησε ότι είναι απευθείας κόκκινη κάρτα, την έδειξε την κόκκινη κάρτα. Συνέχεια στο παιχνίδι, να το σουτ που επιχειρείται για τον Κολοσσό out, παραμένει το 0-0. Και εκεί που όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα τελειώσει ισόπαλο, θα έχουμε ένα γκολ στο 90 πραγματικά, μετά από μια σέντρα του Κοσμά. Εδώ δίνεται ακόμα μια κόκκινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη στο Βαρέλη, που σημαίνει κόκκινη για θέατρο, λίγο πριν το 90. Θα ξαναδούμε αυτή τη φάση, κόκκινη κάρτα από τον Αντώνη Παπαβασιλείου και πάλι εντάσεις και νεύρα και διαμαρτυρίες στο γήπεδο Κοσκινού. Ξανά εδώ η φάση, πέφτει μόνος του ο παίχτης του Κολοσσού Κάστρου, δείχνει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα ο διαιτητής. Δεν φαίνεται να του κάνει κάτι ο ποδοσφαιριστής της Ασπίδας, κατά την άποψή μας. Και εδώ έχουμε φτάσει στο 90, εδώ είναι ο Κοσμάς ο οποίος σεντράρει και ο Τηλέμαχος Πάτας βάζει το πόδι με αυτή την προβολή. Στέλνουν την μπάλα στα δίχτυα, λύνει το γόρδιο δεσμό και ο Κολοσσός Κάστρου παίρνει το τρίποντο, κυρίες και κύριοι, νικώντας με 1-0 την Ασπίδα Σαλάκου μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς εδώ. Το γκολ το οποίο θα ξαναδούμε σε αργή κίνηση είναι το 90 λεπτό. Ωραία σέντρα και ωραίο το τελείωμα της φάσης. 1-0 Κολοσσός Κάστρου Ασπίδα Σαλάκου στο γήπεδο Κοσκινού για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας.